Πάμε τώρα στην εύθραυστη γοητεία της Ιωάννας Παπά, που μιλά για πρώτη φορά για την ονοματοδοσία του γιού της, αλλά και αποκαλύπτει το λόγο που δεν προχώρησε σε βάπτιση. Είμαστε στο σύγχρονο θέατρο, εδώ που ξεκινάτε δυναμικά την παράσταση Ο Πατέρας, ένα πολύ ωραίο έργο που έχει γίνει και ταινία. Ναι, είναι ένα φοβερό κειμενό, σύγχρονο, του Φλωριάν Ζελέρ, είναι Γάλλος συγγραφέας. Πρόκειται για ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο. Η άνοια και η νόσος Αλτσχάιμερ πιο ειδικά, πώς θα τα καταφέρουν, σε τι αδιέξοδα βρίσκονται. Μητρότητα και δουλειά είναι κάτι που συνδυάζεις, είναι το παιδάκι σου, το αγοράκι σου 4,5. Πώς τα συνδυάζεις όλα? Είναι ένα στοίχημα κάθε μέρα για το αν θα τα βγάλεις πέρα, όμως είναι πολύ μοναδικό και πολύ διαφορετικό και πάλι έρχεσαι αντιμέτωπος με τις αντοχές σου και με το ποιος είσαι και είναι βαθιά υπαρξιακό. Τελικά δεν κάνατε βάπτιση, κάνατε ονοματοδοσία. Ήμασταν πολύ κοντά στη βάπτιση κάποια στιγμή, αλλά το αφήσαμε. Οπότε έγινε η ονοματοδοσία. Έχει το βασικό του όνομα. Πώς το Αντώνης. Αντώνη. Ναι, έχει και ένα δεύτερο όνομα. Δεν είμαι κι εγώ σε αυτά πολύ καλή να τα οργανώνω, ξέρεις. Επειδή δεν ήταν... Λίγο με τις βαφτίσεις και με αυτά δεν είχα και μια κακή ανάμνηση εγώ από τη δική μου. Δηλαδή, σαν τραύμα, επειδή σε βάλανε στην κουβέντα. Ναι, κάτι θυμάμαι. Κάτι θυμάμαι. Και σε πείραξε τόσο πολύ που. Εντάξει, λέω τώρα δεν πειράζει για να μην το ζήσει αυτό. Νομίζω καταγράφονται από πολύ νωρίς συμβάντα που μένουν στη μνήμη ενός παιδιού. Εμένα πρόσφατα δηλαδή μου ανέφερε το παιδί μου κάτι για τα Χριστούγεννα πριν 2 χρόνια, που ήταν σχεδόν 2.